Γεια χαρά σε όλους! Είμαι ο Σάκης, είμαι ο Σάκης Darkface, ο Σάκης ο Μπρέκα. Κάποιοι με γνωρίζετε, κάποιοι δεν με γνωρίζετε. Όσοι με γνωρίζετε, λογικά με γνωρίζετε ως κιθαρίστα τραγουδιστή, τον Web. We are και όσοι δεν με γνωρίζετε, χαίρο πολύ! Ξέρετε τι έπαθα, πήγα στο live των Ghost που δεν είναι metal. Είδες που δεν είναι metal. Ναι, ξέρω, έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην οικογενειακή μου ζωή, προφανώς. Στην επαγγελματική μου ζωή επίσης, που θα τα πούμε εν καιρό. Αλλά το πρόβλημά μου αυτή τη στιγμή είναι ότι πήγα στους Ghost που δεν είναι metal. Φυσικά και οι Ghost δεν είναι metal. Δεν έχεις ακούσει τη μουσική, δεν είναι. Είναι μουσική Scooby-Doo με ήχους και στίχους για τον σατανά. Παίζουν μεταλλάδες για να μας πάρουν τα λεφτά. Είναι η ABBA Pop και μη χειρότερα. Τους έχουν φτιάξει οι εταιρείες για να μας πάρουν τα λεφτά. Τότε ακούει το τέτοιο του κύβεται. Θα είμαστε σοβαροί. Ξέρετε, το μεταξύ, σίγουρα όσοι πήγατε, όσοι σας ενδιέφερε πάρα πολύ αυτή η συναυλία, έχετε διαβάσει reports, έχετε γράψει reports, έχετε πει πως περάσατε, πως δεν περάσατε κτλ. Γι' αυτό και αυτό εδώ το βίντεο σχολιασμού δεν θα είναι ένα βίντεο το οποίο θα είναι report για το εν λόγω φεστιβάλ, δεν θα αναφερθώ στις άλλες μπάντες, ούτε καλά στο πως παίξανε οι Ghost που ήταν συγκλονιστικοί. Γιατί λίγο πολύ αυτά τα ξέρουμε. Τα ξέρετε, τα ξέρουνε. Το έκλεινα όλο. Σωστά. Ροή 0. John Cena η ροή. Πριν προχωρήσουμε θέλω να σας πω ένα έτσι μικρό story που θυμάμαι ήμουνα στο Τέξας, όχι το κανονικό, στο Τέξας στην Ιπποκράτους που υπήρχε κάποτε, το μεταλλάδικο, και ήμουνα εκεί στο μπαρ Minding my own business, και σε εκείνη τη φάση, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, έπαιζε Παντέρα, δεν θυμάμαι ποιο κομμάτι. Ήμουνα μόνος μου, απολάμβανα το ποτό μου, τη μουσική μου, περίμενα την παρέα μου. Και σκάει τύπος, γιατί δεν ξέρω, πίστευε ότι με ενδιέφερε η γνώμη του και μου λέει... Τώρα ρε φίλε, αυτό που ακούμε εδώ είναι metal. Του λέω, τι θες να πεις. Αυτό φίλε που ακούμε τώρα είναι rap. Και μιλάμε για πράφη, μιλάμε για πράφη, πράφη, πράφη. Δεν μπορώ να το πω όμως αυτό. Και μιλάμε για πράφη. Λέω, okay, ξέρεις, δεν ήθελα να μπω στην όλη κουβέντα ρε παιδί μου. Λέει, αυτό είναι rap, μου λέει... Metal είναι η Saxon. Η Running Wild, άντε και η Judas Priest. Του είπα ότι πετάει ο Γάιδαρος στην ουσία και το άφησα εκεί το θέμα. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς που γράφετε αυτά τα πράγματα για τους Ghost. Αλλά ακόμα δεν έχουμε απαντήσει αν η Ghost είναι metal ή όχι. Θα το απαντήσουμε όμως. Θα το απαντήσουμε ρωτώντας για κάποιες άλλες μπάντες. Αν είναι metal. Η Ανάθεμα, η Όπεθ, η Αποκαλύπτικα, η Ούλβερ, η Τίαμα. Μπορώ να συνεχίσω κι άλλο. Καλά, ξέρω ότι εκεί έξω υπάρχει κάτι άρρωστη που ούτε του Σάμπαθ θεωρείται metal. Οπότε εδώ τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε το μεταλλόμετρο. Να βγάλω το μεταλλόμετρο. Λοιπόν, έψαχνα στην δουλειά μου και δεν βρήκα κανένα μεταλλόμετρο. Γιατί δεν υπάρχει μεταλλόμετρο. Ξέρεις τι υπάρχει. Υπάρχει το εξής. Θα θέσουμε το ερώτημα αλλιώς. Κοιμάσαι επειδή είναι νύχτα ή επειδή νιστάζεις. Τρως επειδή είναι μεσημέρι ή επειδή πεινάς. Πας στο μέρος γιατί είσαι τόσο regular ή επειδή δεν κράτιεσαι άλλο και... Right now, sitting down is the only thing keeping the poop in. Ρε guys, αλήθεια, να σας πω κάτι. Είναι αυτό το... Δεν είναι καλή Ghost, δεν είναι metal Ghost, δεν είναι καλό το Senjutsu,
Δεν είναι καλό το 72 Seasons. Πολύς ντόρος για αυτούς τους Slipknot τέλος πάντων. Τι να μας πούνε και οι Sabaton. Γιατί όλα αυτά, δεν εννοώ ο αρνητισμός ως προς τι. Αυτό θα ήθελα να μου απαντήσει κάποιος. Ο αρνητισμός αυτός ως προς τι. Δηλαδή, όλοι αυτοί έχεις αυτές τις αντιρρήσεις, ρε παιδί μου, ως προς τι σε βλάπτουν ακριβώς. Εκτός κι αν θες να είσαι τόσο πάλι gatekeeper και δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά ξέρεις κάτι, αυτός ο ελιτισμός, δεν ξέρω ρε φίλε, νομίζω ότι ο μόνος καλός gatekeeper ήταν ο Hodor. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτό κατέληξε να το ψήνεις για πού. Οπότε είναι σαν ένα meme που είδα πρόσφατα, έτσι, σχετικά με αυτές τις φάσεις, που ήταν ένας σαν αυτούς που λένε ότι Ghost δεν είναι metal και τρελαίνονται, ας πούμε, αυτό. Και φώναζε στους άλλους που γουστάρανε αυτά που ακούγανε και τα λοιπά και έλεγε σταματήστε να περνάτε καλά επιτέλους. Μα ξέρεις κάτι, ακούς μουσική γιατί ξεκίνησες να περνάς καλά ακούγοντας μουσική. Γι' αυτό την έχεις σύντροφο στη ζωή σου. Και στις συναυλίες γι' αυτό πας, γιατί περνάς καλά. Αν κάποιος περνάει καλά με κάτι που εσύ δεν περνάς καλά, it's okay, δεν περνάς εσύ καλά με αυτό, πήγαινε εκεί πέρα που περνάς καλά και άσε τον άλλον στη δουλειά του, στην ησυχία του. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι στα 90's, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι και μετά μέχρι το 2008, που τα σκυλάδικα βαράγανε 8 μέρες την εβδομάδα και βαράγανε κάτι με ροκάματα μέσα εκεί που ήταν εκατομμύρια και σε ευρώ μάλλον ήταν εκατομμύρια, και έμπαινε κόσμος και τάσταζε. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα type of fan που έδειχνε μια πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά, αλλά ας μην το εξετάσουμε τώρα. Και για να απαντήσω, για μένα δεν έχει σημασία αν η Ghost είναι metal ή δεν είναι. Για μένα η Ghost είναι metal. Γιατί έχουν πολύ μεγάλο σεβασμό στην κληρονομιά της μουσικής αυτής, έχουν γνώση στην κληρονομιά της μουσικής αυτής και στην τελική για μένα είναι metal. Και τώρα δεν βρίσκω το μεταλλόμετρο. Αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν αναρωτήθηκα και ποτέ αν είναι metal ή όχι. Μου αρέσουν και μη metal bands. Πρέπει να είναι metal για να μου αρέσει. Όχι, βασικά δεν με ενδιαφέρει τι είναι για να μου αρέσει. Με ενδιαφέρει να μου αρέσει. Εμένα μου αρέσουν λοιπόν και μου αρέσουν πάρα πολύ. Και αυτό που είναι που έχει σημασία για μένα, και αυτό είναι που είχε και έχει σημασία για όλους όσους πήγανε σε αυτή την εκπληκτική συναυλία των Ghost, που δεν είναι metal. Ghost δεν είναι μέσα στις μεγαλύτερες metal bands που υπήρξαν. Πιστεύω ότι δεν τους μένει πάρα πολύς χρόνος για να το κάνουν αυτό, δηλαδή κανονικά πρέπει να το καταφέρουν με το επόμενο άλμπουμ. Για να εξηγηθώ έτσι πολύ περιληπτικά, νομίζω ότι η Ghost είναι μια πολύ μεγάλη μπάντα, αλλά για να μπει στην elite θα πρέπει να γράψει τουλάχιστον ένα τραγούδι το οποίο να είναι classic, διότι δεν έχουν ένα classic κομμάτι, δεν έχουν. Έχουν αμέτρητα χιτάκια, σχεδόν όλα τους τα κομμάτια είναι χιτάκια, αλλά δεν έχουν ένα κομμάτι το οποίο στο rock, στο hard rock, στο metal να υπάρχει, ρε παιδί, μια λίστα με τα 200 ιστορικότερα, να σου το πω έτσι, στο οποίο να μπορείς να μπει μέσα, ούτε ένα κομμάτι. Σίγουρα θα υπάρξει κάποιο άλλο με πολύ μεγαλύτερη αξία. Τέλος, θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την ενημέρωση όλων στα σχόλια, στο βιντεάκι που είχα κάνει πέρυσι για τι Maiden δεν παίζανε το Alexander the Great, που με ενημερώσατε ότι οι Maiden παίζουν το Alexander the Great σε αυτή την περιοδία που κάνουμε τώρα. Χωρίς εσάς δεν θα το είχα καταλάβει, γιατί δεν εδώ στη τρύπα μέσα κάτω από το βράχο που έχει πέσει και δεν έχω έξοδο και το ίντερνετ δεν βγαίνει, και για να βγει και αυτό το βιντεάκι στο YouTube μην νομίζετε τα δίνω σε ένα απελαργό που το καταπίνει και πάει και το χύζει σε μια συγκεκριμένη ταράτσα που έχω ένα φίλο, το Γιάννη, πάει και μαζί από τις κουτσουλιές και τις σουρώνει εκεί πέρα και μετά βρίσκει μέσα το micro SD που έχω βάλει το βίντεο και που έχω γράψει και σε ένα ταχυδρομικό περιστέρι τους κωδικούς και παίρνει και τα ανεβάζει και το βλέπετε εσείς. Such is Darkface, out!